αν πιστέψουμε τις εφημερίδες, είσαστε η πολιτεία, όχι εσείς προσωπικά, σε εμπόλεμη κατάσταση με την ΕΠΟ, μετά την αποφασίσατε να καταργήσετε το αυτοδιοίκητο. Μια κίνηση που μπορεί όμως να προκαλέσει και τον αποκλεισμό των ελληνικών συλλόγων και της εθνικής ομάδας από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Ναι, ναι. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε πρόθεση έχει, ούτε προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, σχετικά δηλαδή με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου μιας εκ των πολλών ομοσπονδιών, αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, όπως είναι η ΕΠΟ. Αντιθέτως, το αυτοδιοίκητο θέλουμε να υπάρχει και θέλουμε να λειτουργεί ουσιαστικά. Αλλά κύριε Ψήλο, το αυτοδιοίκητο, τίποτα περισσότερο από αυτό. Το αυτοδιοίκητο λοιπόν ούτε καν διανοούμεθα να το πειράξουμε, διότι θέλουμε όλες οι ομοσπονδίες να αυτοδιοικούνται. Και θα το δείτε και στην πράξη, ότι ουδεμία επέμβαση η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει στα θέματα διοίκησης των ομοσπονδιών. Άλλο είναι όμως το αυτοδιοίκητο και άλλο είναι η αυτονόμηση από το κράτος, τους μηχανισμούς ελέγχου και ούτω καθεξής. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Υπάρχουν αντιδράσεις από τη FIFA ή την UEFA για το θέμα? Έχει έρθει κάποια επιστολή επίσημη ίσως στο γραφείο σας μέχρι τώρα? Έχει έρθει μία επιστολή η οποία θέτει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το υποψήφιση την άλλη εβδομάδα αθλητικό νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή που αντιμετωπίζει σε πρώτη φάση τα φαινόμενα βίας με τα μέτρα τα οποία περιγράφονται και διαλαμβάνονται σε αυτό. Έχω εξηγήσει κατ' επανάληψη και στη FIFA και στην UEFA ότι το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να παραιτηθεί προς όφελος πειθαρχικών οργάνων ή άλλων οργάνων ιδιωτικών φορέων δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να ασκεί αυτοδυνάμως, και ως εκ τούτου η συζήτηση επ' αυτών των θεμάτων και των διευκρινήσεων που έχουμε δώσει θεωρώ ότι έχει καλύψει το μέγιστο μέρος. Δεν φοβάστε αποκλεισμό των ομάδων μας από τις διεθνείς διοργανώσεις? Εάν κάποιοι παρερμηνεύσουν αυτό το οποίο εμείς κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε και νομοθετούμε προς αυτή την κατεύθυνση και πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι αυτές που περιγράφεται, τότε ειλικρινά σας λέω θα εκπλαγώ και μάλιστα θα αντιδράσουμε κατά τον τρόπο που περιγράφει ο νόμος. Εγώ δεν πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου και δι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα βρει αντιπάλους. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι θα βρει συμμάχους και όλοι θα αντιληφθούν ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και της κάθασης. Είναι πάρα πολύ, κύριε Ψήλο, πάρα πολύ αυτή την ώρα να ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη με δύο περιπτώσεις σοβαρότατες που οι ίδιοι οι εισαγγελείς έχουν χαρακτηρίσει ως εγκληματικές οργανώσεις κτλ. Αναφέρεσαι και στα στημένα παιχνίδια προφανώς. Είναι και τα στημένα παιχνίδια, είναι και οι κλήσεις τις οποίες δίνουν ήδη, δηλαδή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και καλούνται σε απολογία στον τακτικό ανακριτή παράγοντες της ΕΠΟ, μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων, ποδοσφαιριστές, προπονητές, πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ εύχομαι σε όλους να αποδείξουν την αρρώδητά τους. Αλλά είναι πάρα πολύ για μια χώρα σαν την Ελλάδα να ασχολείται η δικαιοσύνη με τόσο σοβαρές περιπτώσεις που εκπορεύονται από το ποδόσφαιρο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε σε μερικά συγκεκριμένα ζητήματα. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Προκύπτουν εμπόδια στο να αναλάβουν οι ίδιες οι ΠΑΕ ή οι ιδιοκτήτες των γηπέδων το κόστος εγκατάστασης του συστήματος επιτήρησης, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου κτλ. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να ξεπεράσετε τα όποια εμπόδια για να λειτουργήσει επιτέλους και στα ελληνικά γήπεδα το σύστημα της ηλεκτρονικής επιτήρησης και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου? Από τη στιγμή που οι ΠΑΕ, οι διοργανώτριες αρχές και όλοι αυτοί επί τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα που τους έδωσε η πολιτεία, είναι υπεύθυνες οι ίδιες να εγκαταστήσουν αυτά τα συστήματα, συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το θέμα της βίας και με το θέμα της φοροδιαφυγής. Το κόστος θα το αναλάβουν οι ίδιοι και οι ίδιοι θα είναι χρήστες αυτών των συστημάτων. Δεν μπορεί να πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης μια ζωή
για να κάνουν χρήση ανώνυμες εταιρείες. Αναγκαστήκατε να πάρετε μέτρα όπως η ματέωση αγωνιστικής των πρωταθλημάτων. Είχε αποτέλεσμα τελικά αυτή η απόφαση? Θα συνεχίσετε την ίδια τακτική αν υπάρξει νέο σοβαρό κρούσμα? Και τι θα πράξετε? Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά που πήραμε, τη στιγμή που τα πήραμε και για το λόγο που τα πήραμε, είχαν άμεση ανταπόδοση, θα έλεγα. Διότι από το σημείο εκείνο δεν είχαμε τα επεισόδια που είχαμε δει, τουλάχιστον στα γήπεδα της επαγγελματικής κατηγορίας. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα το οποίο και η κυβέρνηση μπόρεσε να αξιολογήσει τις καταστάσεις αυτές και να νομοθετήσει. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στα θέματα τα οικονομικά. Οι ομοσπονδίες, λόγω των απανατών μειώσεων στις επιχορηγίες τα τελευταία 4 χρόνια κυρίως, αναγκάστηκαν να κόψουν συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε αθλητές που πλήρωναν μόνοι τους τα έξοδα. Πώς θα κινηθείτε σε αυτήν την κατεύθυνση όταν είμαστε μια προολυμπιακή χρονιά, έτσι? Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οικονομία και η νοικοκύρεμα σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα αποδώσουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στις ομοσπονδίες, οι οποίες καλλιεργούν και ολυμπιακά αθλήματα, και πράγματι είμαστε σε μια προολυμπιακή χρονιά. Θέλω όμως να πω το εξής: εμείς διαχειριζόμαστε κονδύλια που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και ο οποίος για τον αθλητισμό είναι κατά 12 εκατομμύρια ευρώ περιορισμένος. Θα ζητήσουμε και έκτακτη επιχορήγηση, ακριβώς επειδή είμαστε σε προολυμπιακή χρονιά, για να μπορέσουν οι ομοσπονδίες να αντεπεξέλθουν. Το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει σοβαρό θέμα διαχείρισης των χρημάτων από τις ομοσπονδίες, όχι από όλες βέβαια, αφορισμένες. Έχουμε εντοπίσει ορισμένα προβλήματα και πιστεύουμε να διορθωθούν και να υποδειχθεί ένας καλύτερος τρόπος διαχείρισης των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη.